και στο παρελθόν έχετε συνδέσει την παρουσία σας. Το σπίτι που θα εγκαινιάσετε σε λίγο είναι συνδεδεμένο με μερικές από τις συναρπαστικότερες και κρισιμότερες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ταυτόχρονα όμως είναι το σπίτι που στέγασε την ανθρώπινη ιστορία μιας πολύπατης και ένδοξης οικογένειας της Χαλέπας, της Κρήτης, της Ελλάδος. Μια πρώτη αναφορά στο σπίτι γίνεται το 1877, όταν ο 13χρονος Ελευθέριος Βενιζέλος είναι μαθητής στο φημισμένο ιδιωτικό λύκειο Αντωνιάδη των Αθηνών. Από την αλληλογραφία που ακολουθεί μεταξύ του πατέρα Κυριάκη και του μικρού Λευτέρη, πληροφορούμαστε ότι εκείνη τη χρονιά άρχισε να χτίζεται το σπίτι της Χαλέπας, το οποίο αποπερατώθηκε το 1880. Έκτοτε ο Βενιζέλος αναπνέει τον αέρα της Χαλέπας, που είναι έμφορτος από πολιτικά γεγονότα και διαπλάθεται σε ένα περιβάλλον διεθνές που είναι εγκατεστημένα το ελληνικό και τα γενικά προξενία των μεγάλων δυνάμεων, το αρχηγείο των διεθνών στρατευμάτων, οι διεθνείς λέσχες και αργότερα το ανάκτορο του ΙΠΑ του Αρμοστή Κρήτης. Μετά το 1887, οπότε αποφυτά την Ελληνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εγκαθίσταται πλέον μόνιμα στο σπίτι και το φθινόπωρο του ίδιου έτους ανοίγει το δικηγορικό του γραφείο και καβάλα σε ένα γαϊδουράκι κατευθύνεται κάθε πρωί στο γραφείο λόγω μιας έξαρσης φλεβίτιδας που δεν του επέτρεπε να διανύει καθημερινά τη διαδρομή από το σπίτι στο λιμάνι των Χανίων και τα Νάπαλη. Όμως οι δρόμοι της δικηγορίας, της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, όταν δεν ντέμνονται, είναι τουλάχιστον παράλληλοι. Αυτό συνέβη και με τον Βενιζέλο. Το 1889 διαδέχεται τον γαμπρό του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στην ιδιοκτησία της εφημερίδας Λευκά Ωρή και τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, σε ηλικία 25 ετών, εκλέγεται πληρεξούσιος βουλευτής της Κρητικής Συνέλευσης. Η πρώτη κοινοβουλευτική σταδιοδρομία του Βενιζέλου διακόπτεται όμως απότομα εξαιτίας ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος των συντηρητικών, που έφερε μια σκληρή απάντηση από το Οθωμανικό καθεστώς και ένα όριο αιματηρής τρομοκρατίας.